λεπτά τώρα θα παίρνουν έτσι. Πολύ σύντομα, κύριε Σουρλά. Όχι. Άμα είναι λίγο θα προχωρήσουμε. Σας καλησπέριζω και εγώ, κύριε Σουρλά. Ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ και πραγματικά όσα είπατε. Εγώ τουλάχιστον τα εξέλαβα ότι μας δίνετε δύναμη με αυτά που είπατε. Χαίρομαι πολύ που τα άκουσα. Και έρχομαι λιγάκι στα ζητήματά μας. Αναφερθήκατε κατά τη διάρκεια της θητείας σας ως υπουργού στα 3 νοσοκομεία που ιδρύθηκαν με νόμους το 91 και το 92. Μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Ειδικά για τον Παπαγεωργίου, επειδή είμαι βουλευτής Πιερίας, όντως είναι σημείο αναφοράς για όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Όχι. Σημείο αναφοράς. Με θετικό πρόσημο το λέω. Και μας εξηγήσατε επαρκώς ότι επιλέξατε τον μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα για να δείτε και ένα πείραμα να κάνετε κατά πόσο μπορεί να λειτουργήσει ανταγωνιστικά. Για να τις παροχές που την αποσπίσε. Ωραία. Ναι. Κατά συνέπεια, εκλαμβάνω ότι είστε ο εμπνευστής αυτής, ας τις πούμε, αυτού του πειράματος. Από όσα μας είπατε. Άρα είστε και ο εμπνευστής του νόμου για τον Τινάν. Του 92. Όχι εμπνευστής, έκανα τη διάταξη που επιτρέπονταν πλέον να γίνονται νοσηλευτικά ιδρύματα. Αυτό λέω. Εντάξει. Νομικά πρόσφατα ιδιωτικού δικαίου. Επιτρέψτε μου τον όρο εμπνευστής. Άνοιξε ο δρόμος. Εντάξει. Θέλω να ρωτήσω. Την πρωτοβουλία για την ίδρυση του Τινάν την είχε η πολιτεία μέσω ημών ως Υπουργού Υγείας ή ο Ερυθρός Σταυρός. Ο Ερυθρός Σταυρός. Ο οποίος είχε επάρκεια κληροδοτημάτων κτλ. Υπήρχε ένα οικόπεδο τόσων στρέμματα, υπήρχαν πλησιακά στοιχεία, υπήρχε διάθεση, υπήρχε ευαισθησία, δεν είναι ένας μεγάλος οργανισμός. Προφανώς όμως η επιλογή να είναι το Τινάν μη κερδοσκοπικό και κοινοφελές ίδρυμα λογικά ήταν της πολιτείας. Λογικά, έτσι. Για σας, ως πολιτικής ηγεσίας τότε, τι ακριβώς σήμαινε ο κοινοφελής χαρακτήρας? Ότι δεν είναι ένα ίδρυμα που κερδοσκοπεί, όπως ενδεχομένως είναι ένα ίδρυμα ιδιωτικού δικαίου, ιδιωτικό, που προσπαθεί να βγάλει τα κέρδη του. Και μάλιστα στη διάταξη στο Νάσιο, παρεμφερές είναι αυτό, όποια κέρδη προκύπτουν από την περίθαλψη των ασθενών, δεν διατίθεται μόνο και μόνο για τη βελτίωση του εξοπλισμού. Δεν είχε το δικαίωμα δηλαδή. Νομίζω το ίδιο ισχύει και για τον Τινάν. Όποια ήθελαν να προκύψουν, διατίθεται μόνο για την βελτίωση του εξοπλισμού. Ήταν αυστηρό αυτό. Βεβαίως. Τώρα, βέβαια, εδώ στον Τινάν ήταν ένα θέμα που εκεί ξέφυγε ο έλεγχος. Είπαμε ότι κάποιοι άποροι μπορεί να συνέβονται δωρεάν. Αλλά από ό,τι είδα, αυτός ο αριθμός είχε ξεφύγει. Και προφανώς. Μα κοιτάξτε τώρα, εδώ ξέφυγε όλη η Ελλάδα. Τώρα θα μου πείτε, ψάχνουμε στον Τινάν. Μας ξέφυγε ο λογαριασμός στα οικονομικά, τα εθνικά και βυθιστήκαμε στο χάος. Και με ρωτάει ένα στο χωριό μου εκεί στο Βελεστίνο, ρε Γιώργο, λέει, εσείς λέει, μάθατε γράμματα. Εγώ ένα παντοπολείο έχω και λέω αυτά βγάζω, αυτά ξοδεύω, αφήνω και κάτι δίπλα για τα παιδιά μου. Εσείς ούτε αυτό δεν μπορείτε να κάνετε. Δεν ζώσασταν χωρίς καν να λογαριάζετε πώς θα βγάλετε τα δανεικά. Άρα, κύριε Σούρλα, αν καταλαβαίνω καλά, και αν όχι θα μου το πείτε, στο δικό σας σκεπτικό ως υπουργού τότε, το 92, ο κοινοφελής χαρακτήρας του Τινάν ταυτιζόταν με το εν ευρία ενία δημόσιο συμφέρον. Με το εν ευρία ενία δημόσιο συμφέρον. Ευρέως. Σαφώς. Κατεξοχήν. Ποιότητα και ταυτόχρονα και παροχή δωρεάν σε απόρρους. Αλλά όμως με μια λογική. Καταλαβαίνω, ναι. Έτσι. Βεβαίως. Δημόσιο συμφέρον. Κατεξοχήν φιλανθρωπικό ίδρυμα το Τινάν. Άλλωστε ήταν και κάτω από τη στέγη του Ερυθρού Σταυρού, που είναι ένα διεθνούς εμβέλειας φοβερό ίδρυμα. Τώρα, εάν το ταλαιπωρήσαμε γι' αυτό, είναι άλλη ιστορία. Τώρα, επομένως, με βάση αυτή την απάντηση, η απώλεια του κοινοφελούς χαρακτήρα του Τινάν, γιατί έγινε συνεχεία ιδιωτική κλινική μετά τον πληστηριασμό, έβλαψε το δημόσιο συμφέρον εν ευρία ενία. Δεν ξέρω αν το παρήχε και νωρίτερα πριν του κάνει αυτό. Όχι, άλλο σας ρωτώ. Αυτό ρωτώ, απαντάω. Δεν ξέρω και αν νωρίτερα. Επαναλάβετε λίγο γιατί δεν το άκουσα καλά τότε. Λέω,
λέγω, και δεν ξέρω αν υπάρχει και νωρίτερα κοινωνικό έργο, διότι είπαμε το να δίνεις αφιδώς έτσι όσο και έτυχε σε απόρους και τελικά να βυθίζεις το Ίδρυμα στο χρέος, τι σώη προσφορά κοινωνική είναι αυτή. Τι σώη δηλαδή φιλάνθρωπος είσαι, είπα προηγουμένως στον Πρόεδρο, να δίνεις ό,τι έχεις τελικά να είσαι φτωχός στο τέλος. Είναι τώρα φιλανθρωπία αυτό. Αυτό είναι το ουσιαστικό. Η τυπική απώλεια του κοινοφιλούς χαρακτήρα έβλαψε το δημόσιο συμφέρον. Είναι ιδιωτική κλινική τώρα. Κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ιδιωτική κλινική που ανήκει σε μια ανώνυμη εταιρεία. Δεν ξέρω. Δεν το ξέρω αυτό. Δεν το ξέρω. Είναι δεδομένο αυτό που σας λέω. Μπορεί να κάνει και αυτός φιλανθρωπία. Θα κάνει, δεν ξέρω. Πάντως, ο κοινοφελής χαρακτήρας έχει απολεστεί μετά τον πληστηριασμό. Νομικά, ναι. Βεβαίως. Δεν προβλέπει. Και εν της πράγμαση. Πώς υπάρχει ένα διοικητικό συμβούλιο που φαίνεται ότι το λέτε ότι είναι λίγο αμαρτωλό και κρατάει ακόμα σήμερα. Και διοικεί ένα ιδιωτικό ίδρυμα. Μιλάω για το νοσηλευτικό ίδρυμα, κύριε Σουρλά. Για ποιο? Το νοσηλευτικό ίδρυμα. Δεν έχει συμβούλιο. Όχι, όχι. Καθόλου. Όχι. Είναι ανώνυμη εταιρεία. Α, δεν καθόλου. Το συμβούλιο ανήκει. Το ίδρυμα έχει συμβούλιο, άλλο. Αλλά το Ντινάν δεν ανήκει. Κύριε πια. Σουρλά. Ναι, υπάρχει. Υπάρχει σαν Ντινάν όμως. Όχι το νοσοκομείο. Υπάρχει σαν ίδρυμα, αλλά δεν εκμεταλλεύεται το νοσηλευτικό ίδρυμα. Βέβαια. Ως περιουσιακό στοιχείο εξέλιπε. Προσέξτε λιγάκι να το ξεκαθαρίσουμε. Ναι, ναι, κύριε Σουρλά, αυτή τη στιγμή το κτίσμα, αυτό που λέγαμε πρώτα, νοσοκομείο Ρίκος Ντινάν, λειτουργεί ως ιδιωτική κλινική που ανήκει στην ημιθέα ΑΕ, που είναι θυγατρική της Τράπεζας Πειραιώς. Επομένως, με την απώλεια του κοινοφελούς χαρακτήρα, έχουμε βλάβει κατά τη γνώμη σας του δημοσίου συμφέροντος. Δεν ξέρω. Πρέπει να δούμε τι έκανε τότε και τι κάνει τώρα. Μα είναι κερδοσκοπικό τώρα, αυτό σας λέω. Έπαψε να είναι κοινοφελές. Ο Νικολόπουλος ξέρω ότι θα ρωτήσει, επομένως έχει τελειώσει πρόεδρο. Λοιπόν. Άρα δεν ξέρετε, η απάντησή σας είναι ότι δεν ξέρετε. Μπορώ να πω κάτι αυτό, κύριε Ζαμακλής, αυτό. Έχουμε μια βεβαίωση από την περιφέρεια Αττικής, στην οποία απευθυνθήκαμε, ακριβώς για αυτό το ερώτημα. Ποιος είναι ο χαρακτήρας? Και μας λέει περίφραση, το είναι το καθεστώς λειτουργίας ιδιωτικής κλινικής. Εντάξει. Τέλεια. Γι' αυτό έβγαλε και το νοσοκομείο από τον τίτλο και τα λοιπά. Είναι σαφές δηλαδή αυτό που σας ρωτάει. Συγγνώμη. Λοιπόν, τώρα θα τοποθετηθεί. Ορίστε. Η σειρά σας, Ποιος μιλάει, πολύ ακόμα, πρόεδρε. Λοιπόν, εντάξει, κύριε Νικολόπουλε, θα το λάβουμε υπόψη προφανώς. Αλλά τώρα προς το παρόν θα τοποθετηθεί η κυρία Καβαδία, ο κύριος Γιοργαντάς, η κυρία Καβαδία, ο κύριος Μάρδας, έχουν ζητήσει τώρα. Και ο κύριος Παπαδόπουλος. Ο κύριος Παπαδόπουλος. Ναι, το έχω γράψει. Λοιπόν, μετά τον κύριο Ζαμακλίνο, ο κύριος Παπαδόπουλος και μετά ο κύριος Γιοργαντάς. Έχω κάνει ένα κύκλο και είχε. Θέλετε να μιλήσετε εσείς, ας πούμε. Ναι, εσείς, ναι, ναι. Και κατά πρώτος, μάλιστα. Αξιότιμε συνάδελφε, με όλες τις έννοιες, και ως γιατρού και ως στελέχους του Κοινοβουλίου. Συζητάμε τώρα, με την ευκαιρία της δικής σας κατάθεσης, όλα τα ζητήματα που έχουν ανοίξει μπροστά στις διαφορετικές λογικές διαχείρισης ενός μη κερδοσκοπικού κοινοφιλούς ιδρύματος. Και θέλω λίγο, χωρίς να σας δυσκολεύω, χωρίς να σας βάλω λίγο να απαντήσετε και σε ζητήματα κυρώσεων που έχετε πει για πολιτικές ευθύνες σε δηλώσεις σας, να σας βάλω λίγο στο διαφορετικό πλαίσιο. Φαντάζομαι ότι όταν υπάρχει μια ιδέα ότι το Ρίκος Ντινάν μαζί με το Κοργιαλένιο Μπενάκιο θα μπορούσαν να έχουν δημιουργήσει το μεγαλύτερο νοσηλευτικό ίδρυμα στα Βαλκάνια, ένα από τα καλύτερα στην Ευρώπη, με υπερσύγχρονο εξοπλισμό και με όλες αυτές τις δυνατότητες που έχουμε περιγράψει, νομίζω ότι με αυτά που μας έχετε πει μέχρι τώρα, θα ήταν και μέσα στους δικούς σας σχεδιασμούς, δεν είναι έτσι? Προφανώς, ναι. Ωραία. Διαφορετική πορεία. Πονάσιο, Παπαγεωργίου, Ρίκος Ντινάν. Το Νάσιο συνεχίζει να έχει ακόμη τον κοινοφελή χαρακτήρα του, το Παπαγεωργείο το ίδιο,
το έργο Ντινάν μετατρέπεται σε ιδιωτική κερδοσκοπική κλινική. Η ερώτησή μου είναι, θα μπορούσε να απεφευχθεί αυτή η πορεία? Θα μπορούσαμε δηλαδή να κάνουμε κάποιες πολιτικές παρεμβάσεις όσοι επιβλέπουν, σύμφωνα και με την νομοθεσία, την διοίκηση και διαχείριση αυτού του ιδρύματος, προκειμένου να μην καταντήσει ή να μην καταλήξει σε αυτή την κατάσταση? Βεβαίως θα μπορούσε. Βεβαίως θα μπορούσε. Άλλωστε, είχε και στήριξη οικονομική από το Ίδρυμα, από τον Ερυθρό Σταυρό, παρήχε το η δυνατότητα επιδότησης από το κράτος, μπορούσε να προσαρμόσει τα νοσήλια του και να κάνει την οικονομία του, να περιορίσει τις αποδοχές των εργαζομένων, να κάνει αυτά που θα έκανε ένας ιδιώτης ο οποίος έχει μια κλινική. Απλά πράγματα είναι αυτά. Είχε ένα διοικητικό συμβούλιο, το οποίο θέλει να ανταποκριθεί στο γενικότερο κοινοφελή χαρακτήρα τον οποίο περιγράψατε. Π.χ. Ονάσιο. Το Ονάσιο επί πάρα πολλά χρόνια επιχορηγούνταν κάτω από μια άλλη διαχείριση με 10-10. Και επιχορηγείται. Και επιχορηγείται τώρα με μια πολύ καλύτερη διαχείριση, με μόλις 1,5 εκατομμύριο το χρόνο. Αλλά επιχορηγείται. Για το Ερυθρός Σταυρός, για το Ερίκος Ντινάν, δεν δόθηκε καμιά ευκαιρία. Και να θυμίσω λίγο τις παρεμβάσεις που οφείλαμε να κάνουμε. Όταν του κλείσαν τη στρόφιγγα, όταν δηλαδή οι δραστηριότητες του Ερίκος Ντινάν μπήκαν στα χωράφια του Ιασό, του Μητέρα, του Λιτό, και του κλείσαν τη στρόφιγγα επειδή τα θεωρούσαν ανταγωνιστικά. Δεν του επέτρεπαν να δημιουργήσει νεφρολογική κλινική για να... Και, ναι, για τη μευτική είπα ήδη τα ανταγωνιστικά. Δεν θα μπορούσε να υπάρξει μια παρέμβαση η οποία να του επέτρεπε να μην του κλείσουν τη στρόφιγγα? Να δούμε για παράδειγμα αυτά που του χρωστούσε ο ΕΟΠΗ, αυτά που θα του έδιναν την ευκαιρία να μπορέσει να κάνει εξυγίανση οικονομική. Η εποπτεία που είχε το Υπουργείο Υγείας διορίζοντας και έναν αντιπρόεδρο υπεύθυνο για τα οικονομικά του και συνολικά 3 μέλη στο Διοικητικό Συμβούλιο. Δεν θα μπορούσε να προστατεύσει αυτά τα χαρακτηριστικά και όχι να επιτρέψει στο Βιεννόπουλο στην αρχή και στους άλλα στη συνέχεια με την επιβολή οικονομικών συμφερόντων να το οδηγήσουν στο να μετατραπεί σε ιδιωτική κλινική? Έχουμε 3 ομοειδή νοσοκομεία. Ναι. Σχεδόν το ίδιο νομοθετικό πλαίσιο με μια διαφορά στη σύνθεση των διοικητικών συμβουλίων. Μη κερδοσκοπικά και τα 3 τους. Και τα 3, ναι. Και βλέπουμε ότι τα 2 στέκονται. Εντασσόμενο στο ΕΣΥ, εκπιδοτούμενο. Έτσι. Έχουμε μια πολιτική ηγεσία. Είναι ίδια για τα 3. Εγώ τώρα πού πάω με αυτά τα λίγα τα οποία ξέρω και εικάζω? Πώς μπορεί να έχει τις μεγαλύτερες ή τις αποκλειστικές, τις μεγάλες ευθύνες η πολιτική ηγεσία όταν τα 2 νοσοκομεία προχωράν, επιβιώνουν και το ένα δεν πάει καλά? Πού οδηγείται λογικά η σκέψη ότι εκεί κάτι φταίει? Τι είναι αυτό που φταίει? Είναι η διοίκηση, κατά τη γνώμη μου. Μα εδώ υπήρχαν και ενδεχομένως ενδιαφέροντα και συμφέροντα. Φαίνεται αυτό ότι υπήρχαν ανταγωνιστές. Όμως εγώ που είμαι διοίκηση, οφείλω να προστατεύσω τα συμφέροντα του Ιδρύματος που με τίμησαν και με κάναν και οφείλω να σταθώ και απέναντι στην πολιτική ηγεσία και να πω, κύριε Υπουργέ, αυτό που κάνεις δεν είναι σωστό. Δηλαδή εδώ πρέπει να... Ξέρετε, είστε σε μια πολύ σπουδαία αποστολή. Δηλαδή θα βγουν πολύ συμπεράσματα μεγάλα για ευθύνες πολιτικών ή ευθύνες διοικήσεων. Θέλει πολλή δουλειά να κάνετε ακόμη. Αυτή είναι ο συλλογισμός. Τα 2 πάνε καλά. Το ένα δεν πάει καλά. Συμφέροντα υπήρχαν πιο πολλά εδώ παρά για το Ωνάσιο, ούτε για το Παπαγεωργείο. Σίγουρα. Αλλά ένας που διοικεί σωστά, επαναλαμβάνω, λέει, Υπουργέ, εδώ κάτι δεν πάει καλά. Το είπε κανείς από αυτό? Δεν το είπε κανένας. Επομένως, οδηγούμε στη σκέψη, στη λογική, ότι εδώ η ευθύνη η μεγάλη είναι της διοίκησης. Ή λέγεται αυτό νοσοκομείο ή λέγεται και ίδρυμα. Και το ίδρυμα, έπρεπε το ίδρυμα, επειδή, λοιπόν, το ίδρυμα το οποίο έχει κάνει αυτό το απόκτημα το κόσμο, τι κάνει το ίδρυμα για να σταθεί απέναντι στα συμφέροντα τα οποία πάντα υπήρχαν για Παπαδόπουλο. Και υπήρχαν και υπάρχουν και θα υπάρχουν. Μην σας κουράσω.
Επειδή κάνατε μερικές ευρύτερες σκέψεις για εθνικό μέτωπο κατά της διαφθοράς, της διαπλοκής και για αντιμετώπιση όλων αυτών των ζητημάτων, η διαφθορά στο Ερίκος Ντινάν γίνονταν με πάρα πολλούς τρόπους. Τα ροσφέτια έκαναν πάρθη. Οι πελατειακές παρεμβάσεις για προσλήψεις και για δωρεάν νοσηλεία επωνύμων που είχαν τη δυνατότητα να πληρώσουν και δεν αντάσσονταν στις ομάδες τις οποίες πρέπει να βοηθάει ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, υπήρξαν. Το ζήτημα λοιπόν το οποίο σας ρωτώ... Υπήρξε στον Ντινάν, όμως δεν φαίνεται να υπήρξε στο Παπαγεωργείο και στον Άσεο. Βεβαίως. Γιατί εκεί, δηλαδή, επισημάνατε κι εσείς διαφορετικές διοικήσεις. Εκεί παρεμβαίναν για διορισμό. Μόνο στο Ερίκος Ντινάν ήταν επιδεκτικό αυτής της πίεσης που ασκείται, έτσι. Και στα άλλα τα δύο τα υπουργεία, στα άλλα τα υποσχομεία, δεν βλέπω να γίνεται λόγος ότι υπήρχαν εκεί πέρα προσλήψεις και τα λοιπά, πώς το λέμε, χαριστικές, ροσφυτολογικές. Γι' αυτό πάλι πού το πάω. Πάω στο Ίδρυμα, που έχει ευθύνες, και στη διοίκηση. Έτσι ανατέθηκε αυτό το σοβαρό Ίδρυμα. Ωραία, και εμείς επειδή αναζητούμε πολιτικές ευθύνες, θέλουμε να καταλήξουμε με την κατάθεσή σας. Δεν υπήρχε τρόπος εξυπηρέτησης του δημόσιου συμφέροντος που να επιτρέψει σε ένα τέτοιο κοινοφελές ίδρυμα με όλα τα χαρακτηριστικά που περιγράψαμε, υπερσύγχρονο, μηχανήματα, μονάδες εντατικές θεραπείας, να παραμείνει στην υπηρεσία του κοινοφελού σκοπού για το οποίο το έκανε ο Ερυθρός Σταυρός. Μέσα από μια χρηστή διαχείριση υπήρχε. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Την οποία ποιος την κάνει όμως. Κύριε Γεωργαντά, έχετε το λόγο. Ως εισηγητής ρωτάτε. Δεν θα ρωτήσω πάρα πολύ, αλλά ως εισηγητής είναι η αλήθεια. Αλλά μην δεν θα ξεφύγω πολύ, το ξέρετε. Προσβάζομαι 10 λεπτά. Κύριε Υπουργέ, είναι χαρά μας και τιμή μας που είστε κοντά μας και είστε ένας άνθρωπος που αποδεικνύει ότι όλοι οι πολιτικοί δεν είναι ίδιοι. Νομίζω αυτό είναι συνείδηση και στο πολιτικό προσωπικό και στην κοινωνία διαχρονικά. Και θέλω την ευκαιρία και τη χαρά της παρουσίασης να την εκμεταλλευτώ για συγκεκριμένες ερωτήσεις. Μόνο πρόλογος ενός λεπτού σε σχέση με τη λειτουργία των επιτροπών και δεν ξέρω αν θα συμφωνήσετε σε αυτό. Πρέπει να τη χαρακτηρίζει, το είπατε κι εσείς στις εκφράσεις σας, υπευθυνότητα, αυτοσυγκράτηση, νυφαλιότητα για την διερεύνηση ευθυνών. Αλλά εγώ θα ήθελα να καταλήγει και σε συμπεράσματα για να διορθωθούν όποιες στρεβλώσεις υπάρχουν και έτσι ώστε να προχωρήσουμε σε άλλες διαδικασίες νομοθετικών ρυθμίσεων για να μην επαναληφθούν γεγονότα και να μην ρίχνουν ευθύνες ο ένας στον άλλον. Κάθε περίοδος που αλλάζει η κυβέρνηση ή η αντιπολίτευση. Βλέπω τη δήλωσή σας. Η δήλωσή σας είναι και η αιτία ουσιαστικά για την οποία βρίσκεστε σήμερα εδώ. Δεν θέλω να σας ερμηνεύσω. Η παρουσία σας είναι εδώ αυτή που θα μας δώσει τις απαντήσεις, αλλά θέλω να πω το εξής όπως εγώ την αναγνώσκω. Υπάρχουν δύο τμήματα στη δήλωσή σας. Υπάρχει ένα γεγονός αδιαφυσβήτητο. Έχουμε ένα κοινοφελές ίδρυμα το οποίο καταραίει και βγαίνει σε πληστριασμό. Εξ αντικειμένου υπάρχουν ευθύνες γι' αυτό. Εγώ τις ευθύνες, με βάση και τη δήλωσή σας, τις διαχωρίζω σε δύο σημεία. Το ένα είναι πώς φτάσαμε στην οικονομική κατάρρευση και το άλλο είναι τι έγινε με τον πληστριασμό. Και αν αυτός ήταν η καλύτερη λύση εκείνη τη στιγμή. Σε σχέση με το πρώτο, με την οικονομική κατάρρευση, πράγματι μιλάτε για διερεύνηση και για επιβολή κυρώσεων. Υπάρχουν ευθύνες είτε από πράξεις είτε από παραλήψεις και πρέπει να επιβληθούν κυρώσεις. Λέτε, όσων είχαν τη διαχείριση του νοσοκομείου, αλλά και των πολιτικών προϊσταμένων, που όπως φαίνεται αποφάσισαν χωρίς περίσκεψη για τις κρατικές επιχορηγήσεις. Μικρή παρένθεση και ερώτημα. Είναι εν γνώση σας αν πράγματι δόθηκαν κρατικές επιχορηγήσεις στο Ερίκος Ντινάν, γιατί υπήρχε μια πρώτη υπόθεση που σοφά την είχατε θέσει εσείς. Ξέρετε αν δόθηκαν κρατικές επιχορηγήσεις στο Ερίκος Ντινάν? Αυτού έχετε δίκιο. Ήξερα ότι δεν δίνονται επιχορηγήσεις άμεσα, ήξερα ότι δίνονται έμεσα με το καθεστώς το προνομιακό που έχουν τα ιδρύματα τα κοινοφιλή και από το ΦΠΑ. Όμως το μυαλό μου όταν έγραφα την ανακοίνωση, γιατί ξέρετε, όταν γράφεις σε μια περίοδο και δεν μπορεί να περιμένεις ότι αυτή η ανακοίνωση μπορεί να αποτελέσει και θέμα και να σε φέρει στη Βουλή κτλ.
ίσως να είσαι λίγο πιο προσεκτικός. Εγώ έλεγα τότε γενικότερα για επιχορηγήσεις. Δεν είχα και καλή ενημέρωση απόλυτη αν παίρνουν κρατική επιχορήγηση ή όχι. Ήξερα όμως ότι έπαιρνα πολλά λεφτά στο Νάσιο, πάρα πολλά λεφτά μου. Και πίστευα ότι αυτό συμβαίνει. Έτσι λοιπόν αυτό δεν πρέπει να ληφθεί υπόψη. Το σημειώνω, εσείς θεωρείτε, και υπήρχε βέβαια η ενίσχυση με το ΦΠΑ, με αυτά είναι ένα είδος ενίσχυσης. Αλλά άλλο η κρατική επιχορήγηση όπως την καταλαβαίνουμε και την εννοούμε. Αν έκανα ορθία επανάληψη, θα το βγάζα έξω αυτό. Θα το βγάζατε. Δεύτερον, σε σχέση με τον πληστηριασμό, δεν μιλάτε, αν μου επιτρέπετε κύριε συνάδελφε, σε σχέση με τον πληστηριασμό, είστε πιο προσεκτικός. Και σωστά, γιατί προφανώς δεν έχετε όλη την εικόνα. Δεν μιλάτε για ακυρώσεις. Λέτε, τίθενται, διαβάζω ακριβώς. Είναι γεγονός ότι έχουν εγερθεί πολλά ερωτήματα πολιτών και δημοσιογράφων για τις νομοθετικές ρυθμίσεις, διαδικασίες, για τον πληστηριασμό, για το ποσό που πουλήθηκε. Και πρέπει να χυθεί από το φως και λέτε να πληροφορηθούν οι πολίτες ότι όλα έγιναν, αν έγιναν, με διαφανείς διαδικασίες και νόμιμο τρόπο και επίσης ότι ήταν η πλέον συμφέρουσα οικονομικά λύση από οποιαδήποτε πρόταση, η συγκεκριμένη από οποιαδήποτε άλλη. Ως προς το θέμα δηλαδή του πληστηριασμού, νομίζω το είπατε και πριν, δεν έχει την εικόνα των διαδικασιών, αλλά υπάρχει το ερώτημα που τίθεται σε όλους, αν ήταν η καλύτερη επιλογή εκείνη τη στιγμή. Σωστά το αποτυπώνω αυτό που έχετε πει. Σωστά. Ωραία. Λοιπόν, κύριε Μάρτης, διαβάζω τον νόμο τον ιδρυτικό, τον 2082 του 1992, άρθρο 1 για την ίδρυση του ΡΥΦΟΣ ΔΙΝΑΝ. Θα το ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα, εγώ πρέπει να το πω. Συνιστάται από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία Κοινοφελές Ίδρυμα ΡΥΦΟΣ ΔΙΝΑΝ με έδρα την Αθήνα. Το ίδρυμα απολαμβάνει οικονομικής και διοικητικής αυτοτέλειας, δεν υπάγεται σε κρατικό έλεγχο, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 4, διαβάζω αμέσως μετά, και λειτουργεί σύμφωνα με τις αρχές της ιδιωτικής οικονομίας. Πάω στο άρθρο 4 για να δούμε πράγματι τι μπορούσε να κάνει το κράτος εκεί και ο Υπουργός Υγείας. Άρθρο 4. Εποπτεία και έλεγχος. Η εποπτεία και ο έλεγχος του Κοινοφελούς Ιδρύματος ΕΡΥΚΟΣ ΔΙΝΑΝ, από νομική διαστροφή σας τα διαβάζω αυτά, αλλά εκεί θα καταλήξουμε τουλάχιστον συμπεράσματα, ασκείται από τον Υπουργό Υγείας, εποπτεία και έλεγχος, το λέει καθαρά, αλλά λέει και περιλαμβάνει μόνον. Το επαναλαμβάνω, το μόνον, την εκπλήρωση του σκοπού του Ιδρύματος, δηλαδή τον τρόπο παροχής των υπηρεσιών υγείας και τον τρόπο άσκησης του ιατρικού, νοσηλευτικού, επιστημονικού και εκπαιδευτικού έργου του Ιδρύματος. Με βάση αυτήν την διατύπωση, εσείς βλέπετε ουσιαστική αρμοδιότητα και δυνατότητα στον εκάστοτε Υπουργό Υγείας να παρέμβει στη διοίκηση? Ναι, όπως είναι διατυπωμένο, δεν είναι ουσιαστική, είναι μια τυπική ενημερωτική. Όμως υπάρχει και παράγραφος 2 που λέει ότι μετά από κάθε χρόνο και μετά από 2 μήνες από τη λήξη του χρόνου, η διοίκηση του Ιδρύματος υποβάλλει στον Υπουργό Υγείας απολογισμό, ισολογισμό και έκθεση πεπραγμένων. Εγώ ήθελα να ξέρω, υποβάλλαν, έχουν υποβάλει. Δηλαδή έχουμε 2. Και ούτε και τα 3 ειδικά, τα 3 μέλη από το Υπουργείο που ήταν από το 6. Όταν ξεκίνησε να λειτουργεί αυτό το ίδρυμα, δεν υπάρχουν, υπήρχαν διορισμένα μέλη από το Υπουργείο. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ. Θα ήθελα να πω ότι ουσιαστικά αυτό είναι και γι' αυτό μιλάμε τώρα για μαθήματα κοινοβουλευτισμού για το μέλλον. Ίσως θέλει λίγο περισσότερη προσοχή, να είναι πιο σαφής η διάταξη σε ό,τι αφορά τις υποχρεώσεις και τα καθήκοντα του Υπουργού, που και εμένα ενδεχομένως, δεν το είχα καταλάβει τότε κι άλλος, μας βόλευε να λέμε εποπτεύουμε και ελέγχουμε. Τι εποπτεύουμε και τι ελέγχουμε δηλαδή. Συγκεκριμένα, πιο ρητά, πιο κατηγορηματικά και πιο ουσιαστικά. Και περισσότερο για τη διοίκηση. Εδώ πρέπει να μπουν και κάποιες ρήτρες ακόμα με τα περιουσιακά σου στοιχεία και με άλλα. Δεν μπορεί να διοικήσει έτσι τα κουντουρού και να χειρίζεσαι εκατομμύρια και την υγεία των πολιτών. Γι' αυτό λέω ότι η Επιτροπή σας, Πρόεδρε, να κάνει, είναι πολύ διδακτική. Πέρα από αυτό που θα αποφανθείτε, είναι να δούμε, εγώ αυτό θα διαβάσω τέλος, τι συμπεράσματα θα βγάλω. Δηλαδή, έχουμε αποφασίσει να αλλάξουμε κάτι σε αυτά που θα γίνουν στο μέλλον, δεν τελειώσαν όλα. Και κάποια που είναι τώρα διατυπωμένα, νομοθετημένα, μήπως πρέπει να τα αλλάξουμε και να τα κάνουμε αυστηρά. Να ελέγχει ο Υπουργός, να ελέγχει ο Υπουργός στα νοσοκομεία. Ελέγχει ο Υπουργός Υγείας την υγεία όταν υπάρχει ο Υπουργός Άμυνας και υπάρχει και ο Υπουργός Παιδείας. Έχουν συναντηθεί ποτέ μεταξύ τους? Αγαπητέ Νίκο, συναντήθηκαν ποτέ μεταξύ τους? Ο ένας έχει στρατιωτικά, ο άλλος έχει τα πανεπιστημιακά και ο άλλος έχει τα θέματα του ΕΣΥ. Λοιπόν,
Και τι γίνεται στο κάθε χώρα. Πού είναι οι εμπειρίες να τα αλλάξουμε. Λοιπόν. Κύριε Υπουργέ, ήταν ένα καινοφανές εγχείρημα. Και βεβαίως με την εφαρμογή, με την εμπειρία, προκύπτουν ότι έπρεπε να υπάρξουν και πιο συγκεκριμένες δεσμεύσεις και αρμοδιότητες. Συμφωνούμε απόλυτα σε αυτό. Κύριε Γιουργαντά, εγώ είπα και προηγουμένως ότι το γεγονός ότι τα δύο πήγαν καλά και το άλλο ένα δεν πήγε. Η διαφορά μήπως είναι ότι τα δύο ήταν ενταγμένα στο ΕΣΥ από την αρχή. Ποιο? Μήπως τα άλλα επειδή είναι ενταγμένα στο ΕΣΥ. Όχι, τα δύο πήγαν καλά. Πήγαν στο ΕΣΥ. Ήταν μια απόφαση. Πήγαν στο ΕΣΥ. Και λέω τελικά. Μετά. Ναι, αλλά αγαπητέ Νίκο, πήγαν στο ΕΣΥ τα δύο. Κάποιος τα πήγε, δεν πήγαν μόνα τους. Έτσι και πήγαν σε πιο χρονικό διάστημα. Πώς, εγώ τώρα δεν θέλω να απαλλάξω ευθυνών την πολιτική ηγεσία. Αλλά όμως πώς οι υπουργοί εκεί δεν φταίγαν και τα σώσαν και εδώ έχουν το φταίξιμο τους. Λέω. Προφανώς φταίει η διοίκηση περισσότερο. Για να συνεχίσω τις ερωτήσεις μου. 2012. Το νοσοκομείο δεν μπορεί να λειτουργήσει. Οι εργαζόμενοι κάνουν απεργία. Θυμάμαστε όλες τις εικόνες. Δεν υπάρχει δυνατότητα για να λειτουργήσει. Δεν υπάρχουν αναλώσιμα. Και υπάρχει ένα χρέος που αποδείχθηκε ότι ήταν 294 εκατομμύρια. Εσείς, σε αυτή την κατάσταση δεδομένη που δημιουργήθηκε με πράξεις και παραλήψεις προηγουμένων ετών, κατά βάση της δίκησης όπως λέτε, θα κριθούν, θα αξιολογηθούν όλα. Αλλά έχουμε ένα γεγονός. Έχουμε ένα νοσοκομείο με 294 εκατομμύρια. Εσείς ως Υπουργός Υγείας θα μπορούσατε εκείνη τη στιγμή να αποφασίζετε να το εντάξετε στο ΕΣΥ, όταν είναι ήδη σε αυτή την κατάσταση. Δεν είναι εύκολη απόφαση αυτή. Δεν μου φτάνουν τα στοιχεία αυτά για να πω. Δεν μου φτάνουν τα στοιχεία. Συμφωνούμε. Ο σκοπός σας ποιος θα ήταν? Δεν θα ήταν πρώτο να διατηρηθούν οι θέσεις εργασίας, φαντάζομαι. Ο σκοπός είναι το ίδρυμα αυτό να λειτουργήσει για το κοινωνικό έστω και κερδοσκοπικό χαρακτήρα. Είναι αυτό πρώτο. Τώρα, πρώτο να λειτουργήσει. Όμως δεν έχω τα στοιχεία για να πω τι θα έκανα εκείνη τη στιγμή. Θα δικήσω αν πω. Συμφωνούμε. Θα το έβαζα το ΕΣΥ, δεν θα το βάζα στο ΕΣΥ. Και εγώ πιστεύω ότι ο καθένας από εσάς, αν ερωτηθεί, θα πει δεν ξέρω, θα δω. Βάζοντάς το στο ΕΣΥ, σημαίνει ότι επιβαρύνονταν και οι οφειλές. Το δημόσιο. Το δημόσιο. Κύριε Μάρτης, δύο απλές ερωτήσεις, δεν θα κουράσω πολύ, γιατί προέκυψαν λίγο κάποια ζητήματα. Η διοίκηση, η οποία σίγουρα έχει ευθύνη, μεγαλύτερη, μικρότερη, έχει σίγουρα ευθύνη. Και πάμε να βρούμε μια λύση, είτε να απολυθεί, είτε να βρεθεί μια λύση, να πάμε σε μια επόμενη σελίδα, να γυρίσει, γιατί δεν μπορεί να λειτουργήσει. Αυτή η διοίκηση πρέπει να αλλάξει. Έτσι δεν είναι? Ναι. Μπορείτε με την ίδια διοίκηση που δημιούργησε χρέη 290 εκατομμυρίων να συνεχίζει το Υπουργείο να συνεννοείται για την επόμενη μέρα? Όχι, δεν θα την εμπιστευόμουν. Δεν θα την εμπιστευόμουν. Ωραία. Ερώτημα δεύτερο. Στην προσωρινή διοίκηση που πρέπει να οριστεί. Ποια είναι? Πρέπει να οριστεί μια προσωρινή διοίκηση. Πρέπει κάποιος να υπάρχει. Σε αυτή τη διοίκηση θα δεχόταν να μπει κανένας όταν ξέρει ότι υπάρχουν εργοδοτικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις πολλών εκατομμυρίων ευρώ που μπορεί να σε καθαστήσουν υπόλογο, υπεύθυνο και κατηγορούμενο, κάποιος που επιλέγεται για την προσωρινή διοίκηση, δεν είναι λογικό να ζητήσει να έχει μια προστασία από αυτά τα δύο που λέω? Εργοδοτικές, ασφαλιστικές και φορολογικές εκκρεμότητες του παρελθόντος. Είναι παράλογο αυτό? Όχι, αυτό πρέπει να το δει πολύ σοβαρά. Είναι παράλογο. Ένα τελευταίο, τελειώνω κύριε Πρόεδρε, άσχετο με αυτό. Είπατε κάτι πολύ σοβαρό πριν και επιμένατε, ξέρουμε τον τρόπο με τον οποίο αγωνιστήκατε για διάφορα ζητήματα, άλλα είναι σε κρεμότητα, άλλα έχουν κλείσει, σε άλλα δικαιωθήκατε, σε άλλα ελπίζουμε να δικαιωθείτε. Σε αυτό το πολύ σημαντικό που είπατε για τα καύσιμα στο στρατό, στα οποία έχετε ακούσει ότι έχει υπάρξει απαλλακτικό βούλευμα από τη δικαιοσύνη. Στρατιωτική δικαιοσύνη. Στρατιωτική. Οι οποίοι δεν μπορούν να βρουν τους ενόχους στο στρατό. Δεν μπορούν να... Όχι, δεν μπορούν. Έχετε εικόνα να ανακάλυψαν την πράξη, αλλά δεν μπορούν να την προσδιορίσουν, να την προσωποποιήσουν. Έχετε εικόνα ή δεν έχετε? Να πω ότι με βλέπω. Δεν θέλανε οι άνθρωποι να κάνω. Είναι βαρύ αυτό που λέω. Σέβομαι την στρατιωτική δικαιοσύνη ιδιαίτερα. Αλλά θλίβουμε όμως. Θλίβουμε. Και ανησυχώ βαθύτατα. Εάν δεν μπορούμε να θωρακίσουμε το χώρο των ενόπλων δυνάμεων χρόνια ολόκληρα και διακινούνται καύσιμα νοθευμένα και είχαμε και πτώση ελικοπτέρων και πολλά άλλα περίεργα πράγματα. Έτσι. Και δεν μπορούν να γνωρίζουν ποιος είναι ο διακινητής των νοθευμένων καυσίμων, τότε κάτι δεν πάει καλά. Μόνο αυτό. Κύριε Υπουργέ, έξω από την ποινική διερεύνηση της στρατιωτικής δικαιοσύνης, εσωτερικό έλεγχο έχει διατάξει η ηγεσία του στρατού?
Το ξέρετε. Δεν τακτική δικαιοσύνη, γιατί είναι και καύσιμα της πυροσβεστικής και της αστυνομίας που έρχονται από τον στρατό. Και η τακτική δικαιοσύνη, όταν έβλεπε τέτοια πράγματα, μακριά από μένα, τα διαβίβαζε στην στρατική δικαιοσύνη. Η στρατική δικαιοσύνη μου έλεγε ότι εμείς δεν έχουμε ούτε αρμοδιότητα, ούτε τη δυνατότητα να ελέγξουμε την οθεία καυσίμων στην πυροσβεστική και στην αστυνομία. Αλλά τι κάνανε όμως, κύριε Μαρά. Τα βάζω στο αρχείο. Και λέω σε ένα στρατοδίκη με πολλά γαλόνια εδώ, πώς τα πήρε αυτά δεν ξέρω, και του λέω, ρε στρατηγέ μου, όταν δεν έχετε δυνατότητα και δεν σας αφορά, ή δεν θα επιστρέψετε αυτή τη δικογραφία στην τακτική δικαιοσύνη, γιατί δεν κρατάτε και την βάζετε στο αρχείο. Και ξέρετε, συναχωρέθηκα, γιατί αισθάνθηκα μόνος μου, και είναι πολύ φοβερή υπόθεση, μοναξιά, ένα διάστημα, συνεργαζόμασταν μετά και με τον κύριο Μάλα και με άλλους, αισθάνθηκα πολύ άσχημα αυτή τη μοναξιά, είναι ανυπόφορη. Αρχίζει και αμφιβάζει τον εαυτό σου. Μήπως δεν είσαι στα καλά σου και ζητάς πράγματα που δεν στέκονται. Και πόσο θα επιμείνεις, κάθε μέρα θα μιλάς γι' αυτό, και ποιο θα σε ανοιχθεί να λες κάθε μέρα για όλα αυτά. Τώρα έχετε πάρει μια επιστολή, σου έστειλα χθες, μια ανακοίνωση που λέμε καθεστώς το λαθρεμπόριο, η λαθρέμπορη στην Ελλάδα. Αυτό, δουλέψτε το. Το θέμα είναι να βάλουμε σειρά. Τελειώστε. Και εμείς ευχαριστούμε, κυρία Καβαδία. Πλησιάζουμε προς το τέλος. Κύριε Υπουργέ, κύριε Υπουργέ, έχουν περάσει ώρες, έχουν ακουστεί πολλά. Θα προσπαθήσω να είμαι πάρα πολύ συγκεκριμένη και πρέπει να σας πω ότι οι 3-4 ερωτήσεις που θα σας κάνω μου γεννήθηκαν ακούγοντάς σας να λέτε ότι κανένας υπουργός και ιδιαιτέρως εκλεγμένος δεν μπορεί να μην κινείται μέσα στην νομιμότητα. Η ηθική στην πολιτική. Ναι. Δεν μπορεί να μην κινείται. Δηλαδή πρέπει να κινείται μέσα στην νομιμότητα. Και ότι η ηθική στην πολιτική είναι το μέγα ζητούμενο. Αυτές είναι οι δικές σας φράσεις. Από τις μέχρι σήμερα εργασίες της Επιτροπής, πρέπει να σας πω ότι έχουν βγει στοιχεία που φωτογραφίζουν, θα χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη, ευθείες παρεμβάσεις Υπουργών Υγείας υπέρ συγκεκριμένων επιχειρηματικών συμφερόντων, ευθείες παρεμβάσεις κορυφαίων εκπροσώπων του πολιτικού κατεστημένου που επί 40 χρόνια κυριάρχησαν στον τόπο, τόσο για διορισμούς όσο και για εξωφρενικές εκπτώσεις στα νοσήλια του Ερίκ Κοσδυνάν, στοιχεία για μεθοδεύσεις που οδήγησαν σε αυτό το αξιοπερίεργα χαμηλό αντίτιμο με το οποίο βγήκε στον πληστηριασμό το Ερίκ Κοσδυνάν. Αυτά τα στοιχεία πόσο συνάδουν με αυτή την αναγκαιότητα περί νομιμότητας και ηθικής στην πολιτική ζωή? Στη θέση σας θα τα αναζητούσα, θα τα επισήμενα, θα τα κατέγραφα και θα τα χρέωνα. Θα τα χρέωνα. Μάλιστα. Η δική σας άποψη πάντως είναι... Θα τα χρέωνα. Θα τα χρεώνατε. Θα τα χρέωνα. Ωραία. Χωρίς προκατάληψη, χωρίς ιδιοτέλεια και προπάντων χωρίς κομματική σκοπιμότητα. Προσέξτε, οι επιτροπές, εγώ έκανα πολλά χρονάκια εδώ μέσα, δηλητηριάζονταν από... κακού αυτό, από επιδιώξεις πολιτικές πρόεδρε. Γι' αυτό τραυματίζει τον κοινοβουλευτισμό. Όχι θα απαλλάξεις τον ευθυνό των άλλων, αλλά μην προτάξεις σαν σκοπό ότι πρέπει να σύρω, ξέρω εγώ, το ΣΥΡΙΖΑ έτσι, σε μια περιπέτεια για να κερδίσω πολιτικά ωφέλη. Κάπου βέβαια μπορεί να πειθαρχείς και σε αυτό το κέλευμα του κόμματος, αλλά όχι όμως εξ ολοκλήρου. Ναι. Προφανώς και όχι, γι' αυτό σας ρωτάμε πολύ συγκεκριμένα πράγματα και γι' αυτό ζητώ την άποψή σας, επικαλούμενη την 30χρονη θητεία σας και την πολύτιμη πείρα σας. Γι' αυτό θέλω την άποψή σας σε πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Σύμφωνα με τον νόμο του 2006, τον 3454, ξέρετε πολύ καλά ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του Ερίκ Κοσδυνάν ήταν 7 μελές. 3 μέλη αιρετά, 3 μέλη όριζε το Υπουργείο Υγείας και εξοφίτσε ο πρόεδρος, ο εκάστοτε πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Επί θητείας του κυρίου Λοβέρδου, το Υπουργείο Υγείας αποσύρει τα 3 μέλη που διορίζει. Η απόφαση αυτή, θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, ισχυροποιεί ή αποδυναμώνει τη θέση του Ερίκ Κοσδυνάν και είναι άσχετη με τη μετέπειτα κατάληξη του Ιδρύματος? Θέλω την προσωπική σας άποψη, ακριβώς. Δεν μπορώ να απαντήσω. Υπάρχει ένα δεδομένο. Δεν μπορώ να απαντήσω, το έχω πει. Δεν έχω εικόνα πλήρη. Δεν ακούω τον Λοβέρδο να μιλάει. Έχουμε όμως αυτό το δεδομένο. Είναι μια δική σας. Πέφτουν, όχι, βέβαια. Δεν είναι δική μου. Είναι ένα δεδομένο. Είναι μια απόφαση. Αλλά εγώ όμως
πιστεύω έτσι πρέπει να κάνω, πρέπει να ακούσω και την άλλη πλευρά. Ξέρετε, και, δεν κάτω, είναι... και ξέρετε, κάποια στιγμή δεν είμαι και ο δικαστής να αποφανθώ επειδή άκουσα τους μεν και τους δε αποφαίνομαι. Δεν σας ζητάμε αυτό. Σας παρουσιάζω ένα δεδομένο. Υπάρχει μία απόφαση, υπάρχει η απόσυρση. Αυτό είναι και καλά το λέτε, αλλά όμως εγώ αν δεν ακούσω τον άλλη πλευρά να λένε... Αυτό σημαίνει όμως απόσυρση του ελέγχου του δημοσίου από το συγκεκριμένο ίδρυμα. Θέλω να ακούσω την άλλη πλευρά την οποία δεν έχω ακούσει. Εντάξει, πάντως το δεδομένο υπάρχει. Αυτό δεν αμφισβητείτε, έτσι δεν είναι. Εγώ όμως πρέπει να ακούσω και το άλλο το δεδομένο. Μάλιστα. Μιλήσατε για τη σημασία νομοθέτησης μέτρων όπως η διάβγεια. Προφανώς και δεν διαφωνεί κανείς, έχετε δίκιο. Αναρωτιέμαι όμως αν αυτό είναι αρκετό και γιατί σας το λέω. Κατατέθηκαν δύο τροπολογίες επί Υπουργείας Βορύδη, που προφανώς αναρτήθηκαν στη διάβγεια, προφανώς έγιναν γνωστές. Η πρώτη. Αναφέρεται επί λέξη. Μιλάω για το άρθρο 16 στο νόμο 4286 του 14. Αναφέρεται επί λέξη εισαγωγικά. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού που έχουν διοριστεί με δικαστική απόφαση, καθώς και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ερίκος Ντινάν που εκλέχτηκαν από την παραπάνω διοίκηση, δεν διώκονται για τις πράξεις και παραλήψεις τους που αφορούν σε φορολογικές, ασφαλιστικές και εργοδοτικές υποχρεώσεις τους, οι οποίες τελέστηκαν κατά τη διάρκεια της προσωρινής θητείας τους, ούτε και για χρέη του σωματείου ή του ιδρύματος που έγιναν ή γεννήθηκαν κατά την ίδια ως άνω περίοδο, και ουδεμία ποινική, αστική ή άλλη ευθύνη φέρουν για αυτά, ανεξαρτήτως από το χρόνο βεβαίωσής τους. Κλείνουν τα εισαγωγικά, αυτή είναι η τροπολογία. Τροπολογία η οποία δημοσιεύεται στην εφημερίδα της κυβέρνησης στις 19 Σεπτεμβρίου και στις 24 Σεπτεμβρίου γίνεται ο πληστηριασμός με μοναδικό πλειοδότη τη θυγατρική της Τράπεζας Πειραιός. Ναι. Και αυτό επίσης είναι ένα δεδομένο. Ναι. Θέλετε να μας πείτε πώς κρίνεται το μικρόφωνο. Η τροπολογία συζήτηκε στην Βουλή. Ναι, βεβαίως. Πήρατε θέση. Εγώ τι να πω παραπάνω. Εγώ τι να πω παραπάνω. Αφού το συζητήσατε, τοποθετηθήκατε. Η άποψή σας. Από εκεί και πέρα μένει τώρα να αξιολογήσετε κάποια πράγματα και αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία θα αποφανθείτε, αφού ακούσετε και τον Βορύδη. Έτσι δεν είναι, νομίζω. Εντάξει. Μάλιστα, δηλαδή, υπάρχει... και να με ρωτάτε, θα σας απαντάω έτσι, γιατί έτσι πρέπει να απαντάω. Καλά, το πώς πρέπει να απαντάτε το κρίνετε εσείς προφανώς, αλλά και εμείς πρέπει να ρωτήσουμε, γιατί ξέρετε κάτι. Εσείς, 30 χρόνια θητείας. Είναι δεν είναι πολλά, αλλά δεν είμαστε όλοι το ίδιο, δεν είναι οι ίδιες εποχές, οι ίδιες αντιλήψεις. Τι να πω τώρα, τι θα έκανα εγώ αν ήμουνα τότε, ξέρω εγώ, και αυτά που και όταν ήμουν τα έκανα όλα καλά. Αυτή η τροπολογία δεν έχει κάτι περίεργο δηλαδή. Όχι, ό,τι έρχεται στη Βουλή και συζητιέται και ψηφίζεται, πάβει να λέει είναι περίεργο. Παρέχει ασυλία, κύριε Σουφλά. Όταν έρχεται στη Βουλή κάτι και ψηφίζεται, πάβει να είναι περίεργο. Εκεί να ψάξετε λίγο να βρείτε τη διαδικασία λειτουργίας του νομοθετικού σώματος, που είναι άκρος χρόνια υποβαθμισμένο, είναι ενεργούμενο της εκτελεστικής εξουσίας και μάλιστα εκτελεστικής συνήθως, μακάρι να μην συμβαίνει σήμερα, έτσι, καθυπαγόρευση των μεγάλων συμφερόντων. Γιατί αλλού γινόταν τους καιρούς εκείνους που ήμουν και εγώ βουλευτής μερικές φορές οι διατυπώσεις των νομοθετημάτων και έρχονταν μέσω εκτελεστικής εξουσίας στη Βουλή. Προσπαθήστε να αναβαθμίσετε το νομοθετικό αυτά σώμα. Αυτά που σας λέω είναι δεδομένα και ευτυχώς είμαστε σε απευθείας μετάδοση και ο κόσμος κρίνει, είναι καλό να ακούγονται αυτά. Πολύ καλό. Είπαμε διαφάνεια. Διαφάνεια, ακριβώς. Άρα με τον ίδιο τρόπο θα μου απαντήσετε και για τη δεύτερη τροπολογία Βορύδη, η οποία έρχεται 5 μέρες πριν τον πληστηριασμό. Με τον ίδιο τρόπο λοιπόν μου απαντάτε. Έγινε συζήτηση στην Βουλή, είπατε τις απόψεις σας. Συνεχίζεται εδώ μια εξέταση, θα έρθει ο Υπουργός, θα μιλήσετε, εγώ τι να πω. Καλώς. Λοιπόν, εντάξει, απλώς θέλω να κλείσω με... Έχω μπροστά μου από ένα άρθρο του Δημήτρη Κρεμαστινού σε αυτό το βιβλίο του Ιδρύματος Μαραγκοπούλου, ο οποίος λέει το εξής. Το θέμα της διαφθοράς στην υγεία είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένο με τη διαφθορά αυτή καθ' αυτή, η οποία αυτή τη στιγμή, όπως διαπιστώνουν όλοι, είναι ο υπαριθμόν ένας κίνδυνος για την επιβίωση της χώρας. Φαντάζομαι ότι δεν διαφωνείτε με αυτό και χαίρομαι για αυτό που είπατε, ότι είναι υποχρέωση της Βουλής η σύσταση αυτής της Εξεταστικής Επιτροπής και όχι και δεν θεωρείται ρεβανσισμός. Άρα συμφωνείτε, φαντάζομαι, με αυτή τη διαπίστωση του κυρίου Κρεμαστινού. Συμφωνώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μάρδας. Αυτή είναι που μας βούλιαξε και μας έφερε εδώ.
Και κάποιοι έχουν ευθύνες. Όμως βλέπω ανασένει πολύ εύκολα. Κύριος Μαρδάς. Κύριε Σούρλα, χαίρομαι που βρισκόμαστε πάλι. Πάλι, βέβαια, σε παρόμοιο θέμα, όχι ίδιο, παρόμοιο. Της ίδιας βαρύτητας. Είπατε ότι την ευθύνη τη φέρει η διοίκηση. Πράγματι, και το κράτος φέρει την εποπτεία του νοσοκομείου. Έχει την εποπτεία του νοσοκομείου. Βέβαια, έχει και τρεις εκπροσώπους του μέσα στη διοίκηση και ο ένας εξ αυτών έχει και τα οικονομικά. Η ερώτηση είναι η εξής, μάλλον θέλω την αίσθηση. Ήθελε πράγματι η πολιτική ηγεσία να σώσει το νοσοκομείο ή πέρασε. Ήθελε η πολιτική ηγεσία κατά τη διάρκεια μετά το 2007 που αρχίζει πια και καταραίει το νοσοκομείο να σώσει το νοσοκομείο ή απλώς ήρθε και πέρασε. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι δεν θα ήθελε. Δεν το χάει το μυαλό μου ότι δεν θα ήθελε. Δεύτερη ερώτηση. Γιατί αν ήθελε κάτι καλύτερο και προσφορότερο θα έλεγα ναι, να μην ήθελε αυτό. Αλλά κάτι όμως που είναι χειρότερο και εξελίσσεται δραματικά δεν μπορώ να το χωρέσω το μυαλό μου. Και δεύτερο. Κάνει όμως κινήσεις που δεν το σώζουν. Από εκεί και πέρα υπάρχουν άλλα θέματα. Οπότε, αλλά το θέλω όμως. Οπότε έρχομαι στη δεύτερη ερώτηση. Έχουμε ένα τρίγωνο. Στη μέση είναι το Ντινάν. Μία κορυφή είναι το κράτος, η κυβέρνηση. Δεύτερη κορυφή, ο ιδιωτικός τομέας της υγείας, που βλέπει ένα νοσοκομείο να επιχορηγείται, να ανεβαίνει, να είναι ανταγωνιστικό. Και τρίτη κορυφή, μία τράπεζα, η οποία, κατά την άποψή μου και κατά την άποψη πολλών, μεθοδεύει πλέον με έναν τρόπο είτε έξυπνο είτε κακότεχνο, μεθοδεύει την αγορά του νοσοκομείου. Αισθάνεστε ότι υπάρχει, διαισθάνεστε, δημιουργείται αίσθηση, όχι βεβαιότητα, τίποτα έτσι, απλά και μόνο έχοντας όλη αυτή τη μεγάλη εμπειρία, ότι υπάρχει ένα σύστημα διαπλοκής είτε ανάμεσα στην κυβέρνηση και τον ιδιωτικό τομέα, είτε ανάμεσα στην κυβέρνηση και στην τράπεζα, έχοντας υπόψη τα αποτελέσματα του νοσοκομείου Ντινάν. Και πάλι δυσκολεύομαι να το καταλάβω αυτό. Ειλικρινά σας μιλάω. Δηλαδή, δεν μπορώ να φανταστώ ότι μπορεί να υπάρχουν υπουργοί πολιτικοί οι οποίοι μπορούν για να προσποριστούν κάποια ωφέλη, να έχουν στηρίγματα πολιτικά για να ανεβούν, να κρατηθούν στην εξουσία, μπορούν να προβούν τις ενέργειες. Αυτό μου είναι αδιανόητο. Θα πείτε, πολλά πράγματα αδιανόητα έχουν συμβεί, αλλά γι' αυτό εσείς εδώ το βρείτε. Άρα θα το θεωρούσετε ως μια κακοτεχνία όλη αυτή την ιστορία. Όχι, δεν μπορώ να το διανοηθώ. Μερικά πράγματα μου είναι αδιανόητα. Ότι μπορεί να υπάρχει στο μυαλό του Υπουργού ότι ξέρεις, κάνω αυτή τη ρύθμιση διότι αύριο θα βγει στον πληστηριασμό. Δεν προλαβαίνει να καταθέσει ο Μάρδος και ο Σούρλας, θα το πάρει ο άλλος. Διότι πρέπει να καταλάβει ο Υπουργός. Όποιος Υπουργός, δεν είναι μόνο υφυής και άνθρωπος οξύνος, υπάρχουν και οι άλλοι που πήγαν. Είναι κακό πράγμα να υποτιμάς την νοημοσύνη του άλλου και να προβαίνεις σε ενέργειες τέτοιες που εκ των πραγμάτων θα προκύψουν αργότερα διαπιστώσεις. Μην υποτιμάς τον άλλον. Και δυσκολεύουν να το κάνουν. Δηλαδή, εγώ δυσκολεύομαι. Κάτι είπατε προηγουμένως περί της δύναμης των οικονομικών ολιγαρχών όμως. Κάτι είπατε προηγουμένως περί της δύναμης των οικονομικών ολιγαρχών. Τεράστια. Οικονομική ολιγαρχία, μα τι λέτε. Ναι, επειδή δεν μπορείτε να φανταστείτε κάποια πράγματα γι' αυτό. Μα το θέμα το μεγάλο δεν την κερδίζουν λεφτά οι άνθρωποι. Ελέγχουν την πολιτική ζωή του χώρα. Πάντως, μια κακή εξέλιξη σε γενικές γραμμές, μια κακή εξέλιξη σε μια επιχείρηση, ένα νοσοκομείο οπουδήποτε, είναι αποτέλεσμα δύο πραγμάτων. Ή κακότεχνων χειρισμών ή ενός συστήματος διαπλοχής. Δεν νομίζω να υπάρχει ένα κάτι άλλο. Ένα από τα δύο. Και μια τρίτη ερώτηση. Ένα από τα δύο όμως είναι διερεύνηση. Ναι. Μια τρίτη ερώτηση, επειδή ήσασταν και ως γραμματέας διαφάνειας και γνωρίζετε και από δημόσιες συμβάσεις. Όπως ξέρουμε, σε κάθε διαγωνισμό, είτε στον ιδιωτικό τομέα είτε στο δημόσιο τομέα, πολύ δε περισσότερο σε έναν τομέα που θεωρείται ότι υποπτεύεται από το κράτος, έχουμε δύο βασικές αρχές. Είναι τις διαφάνειες και τις ίσες μεταχείρισης. Αυτές οι δύο αρχές καταλήγουν σε ένα πράγμα. Και... διαφάνειες και ίσες μεταχείρισης, σε ένα διαγωνισμό. Ίσες μεταχείρισης. Αυτές οι δύο αρχές καταλήγουν σε ένα πράγμα που λέει ότι εκ των προτέρων πρέπει να είναι γνωστοί όλοι οι όροι ενός διαγωνισμού σε όσους συμμετέχουν. Αυτό είναι στη θεωρία των συμβάσεων. Και με άνοιξη χρόνου. Είναι, λοιπόν, θα ήθελα να διαβάσω τρεις σειρές. Είναι από αυτήν την Συμφωνία Εμπιστευτικότητας μια μορφή διακήρυξης κατά το διαγωνισμό Πανασέα που ήταν πριν τον πληστηριασμό, ο οποίος θεωρήθηκε άγωνος. Στην ενότητα 5 στα γενικά γράφει το εξής.
είναι 4 σειρές. Ο ιδιοκτήτης, που είναι το Ρίκος Ντινάν, διατηρεί ρητό στο δικαίωμα, χωρίς αιτιολογία, ανά πάσα στιγμή και από οποιαδήποτε άποψη, να τερματίσει ή να τροποποιήσει οποιαδήποτε πτυχή της παραπάνω διαδικασίας ή συναλλαγής. Όποτε θέλει, που σημαίνει αρχίζω έναν διαγωνισμό, εγώ ετοιμάζω όμως ένα συνεπής ενδιαφερόμενος να κάνω τα πάντα ή βλέπω έναν διαγωνισμό, βλέπω ότι οι όροι του είναι δυσχερείς, δεν μου αρέσουν, αλλά δεν συμμετέχω σε αυτόν τον διαγωνισμό και έρχεται μετά ο ιδιοκτήτης και αλλάζει κάποιους όρους και αυτός ο οποίος δεν συμμετείχε λέει το εξής. Εάν τους ήξερα αυτούς τους όρους θα συμμετείχα κι εγώ. Πρώτη παρατήρηση. Δεύτερη παρατήρηση, γράφει ένα και ιδίως, αφήνω το πρώτο, πάω στο δεύτερο, ο ιδιοκτήτης, να αποδεχθεί ή να απορρίψει οποιασδήποτε οι άλλες προκατακτικές, αναθεωρημένες, δεσμευτικές ή άλλες προσφορές, χωρίς αιτιολογία και ως εκ τούτου. Ή άλλες προσφορές σημαίνει, καταθέτουμε τέσσερις, ανοίγουν οι φακελοί μας, βλέπουν όλοι, όλοι βλέπουν τα πάντα και έρχεται ένας πέμπτος ξαφνικά. Εμείς στη θεωρία των δημοσίων συμβάσεων αυτόν το λέμε αλεξιπτωτιστή. Έρχεται ένας πέμπτος και καταθέτει μία προσφορά. Αυτό γίνεται δεκτό στο πλαίσιο αυτού του διαγωνισμού. Θεωρείτε ότι αυτοί οι όροι αρμόζουν. Αυτή ήταν πάλι σε μία τροπολογία. Όχι, όχι. Είναι ένας ο διαγωνισμός με τον οποίο κατέβηκαν στην ουσία τρεις εταιρείες. Ο διαγωνισμός αυτός που πατούσε πάνω. Απέβει άκαρπος αυτός, είχε μια προσπάθεια. Πριν, ναι. Όχι, ήταν ένας διαγωνισμός ο οποίος. Προκήρυξη μάλλον. Προκήρυξη. Δεν ήταν ενδιαφέροντος, να ακριβολογήσουμε. Πρόσκληση ενδιαφέροντος. Πρόσκληση ενδιαφέροντος. Δεν έχει σημασία. Είναι μια μορφή διαγωνισμού η πρόσκληση. Ο πρόεδρος του Ειδικού Συμβούλου, ο οποίος. Αυτά τα αποφασίζει ο ιδιοκτήτης. Ό,τι θέλει κάνει. Το Διοικητικό Συμβούλιο. Ο ιδιοκτήτης. Το Διοικητικό Συμβούλιο. Αλλά αφήνει ανοιχτό την οποιαδήποτε αλλαγή, όχι πριν, κατά τη διάρκεια και στο τέλος της πορείας και από την άλλη πλευρά μπορεί να μπει όποιος θέλει σε ό,τι χρόνο θέλει. Δηλαδή, εγώ ασχολούμαι με τις δημόσιες συμβάσεις του 1989. Τέτοια σύμβαση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τέτοιο διαγωνισμό, γιατί είναι διαγωνισμός, η τελική ανάλυση, δεν έχει σημασία που είναι ένας ιδιωτικός διαγωνισμός. Αν ήθελαν, θα έκαναν κάτι διαφορετικό. Αλλά έχουμε όμως και το κράτος όλο στοιχείως εδώ μέσα. Άρα εδώ καταλήγουμε ότι θα πρέπει κάτι να αλλάξει και κάτι καινούριο να θεσμοθετηθεί. Να μην μπορεί να κάνει αυτό το απαράδεκτο, το τραγελαφικό, το Διοικητικό Συμβούλιο. Ό,τι θέλει να κάνει, εν πάση περιπτώσει. Κάπου γιατί είναι, αυτό ξέρετε τι αίσθηση δημιουργεί. Ξέρω εγώ σε κάποιον. Θα πάρω. Αυτή η αίσθηση που δημιουργείται είναι η εξής. Θα πάρω εγώ όποιον θέλω, οποιασδήποτε και είναι οι προσφορές. Σαφώς. Ευχαριστώ. Αυτά ήθελα. Ευχαριστούμε και εμείς ο κύριος Νικολόπουλος. Μην καθάζω ό,τι θέλει. Κύριε Νικολόπουλε, ως εισηγητής έχετε λίγο παραπάνω χρόνο, το ξέρετε αυτό. Αλλά όχι πολύ παραπάνω. Όχι, όχι. Λίγο χρόνο. Μισή ώρα. Να σε... Καλά.